<ΣΥΡΟΥ> Η ουκρανική αντεπίθεση συνεχίζεται και κερδίζει έδαφος, διαβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μήνυμά του το Σάββατο. Παράλληλα, υψηλόβαθμα στελέχη του Ουκρανικού στρατού αναφέρουν ότι οι δυνάμει του έχουν σπάσει την πρώτη γραμμή άμυνα των Ρώσων στην περιοχή τη Ζαπορίζια και συνεχίζουν την πορεία προ τη δεύτερη γραμμή με απότερο στόχο την κάθοδο στην Αζωφική θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα, από την άλλη πλευρά, στον άτυπο διάδρομο που δημιουργήθηκε μετά την απόσυρση τη Ρωσία από την πρωτοβουλία τη Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία φαίνεται ότι καταφέρνουν να περάσουν με ασφάλεια και να μεταφέρουν εμπορεύματα έω το Βόσπορο. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Υποδομών, δύο πλοία που μετέφεραν χιτοσίδηρο και σιδηρομετάλλευμα έφτασαν στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα. Στην περιοχή του Χάρκοβο, η Υπηρεσία Συνοριακής Φρουράς της Ουκρανίας ανέφερε ότι εντόπισε και κατέστρεψε νέες οχυρώσεις των Ρώσων στρατιωτών.